Κουρτουά κάτω από τα δεκάρια, τον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Τσέλσι. Αλντερβάιρελτ, Σιμάν και Βερτόγγεν, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Καράσκο, Βίτσελ, Ναϊγκολάν και Τσαντλή, οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής. Ιδιαίτερα στην καρδιά της μεσαίας γραμμής, οι επιλογές του Μαρτίνεθ είναι πολλές και ποιοτικές. Μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί και ο Μαρουάν Φελαϊνί ή ο Μούσα Ντεμπελέ, δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές της United και της Tottenham. Οι δύο πίσω από την επίθεση θα είναι ο Κέβιν Μιραλάς και ο Ντρις Μέρτενς, στην αιχμή ο Ρωμέλο Λουκάκου, ιδιαίτερα φορμαρισμένος, με πέντε γκολ ως τώρα σε αυτή την προκριματική φάση. Μανώλη, ο Καπίνο, μετά την εμφάνιση πραγματοποίησε στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή, θα πάρει γάντια βασικού. Αριστερά στην άμυνα ο Τζαβέλας, δεξιά του Ρωσίδης, Παπασταθόπουλος και Μανολάς ολοκληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Ο Σάμαρης είναι ο ένας εκ των δύο που έχουν θέση στα αμυντικά χαβ. Ζέκα ή Μανιάτης θα είναι ο άλλος. Μανιάτης η Ζέκα, γιατί το Μανιάτη τον στήριζε ακόμα και όταν δεν είχε χρόνο συμμετοχή στον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον τώρα που έχει περισσότερο χρόνο στα πόδια του. Ο Φορτούνης σε ρόλο οργανωτή αριστερά, ο Σταφυλίδης δεξιά, ο Μάνταλος και στην κορυφή ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Κώστας Μητρόπουλου. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Σταματέλο. Καλή δουλειά, καλή επιτυχία και στην απόψινη δική σου αποστολή στην συνάντηση της Ελλάδος με το Βέλγιο.